Δείτε σήμερα στο Kitchen Lab πώς φτιάχνουμε την πιο νόστιμη τυροκαυτερή. Για την τυροκαυτερή θα χρειαστούμε 1 τρίτο της κελίδας σκόρδο, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, μισή πιπεριά τσίλι, μισό κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, 400 γραμμάρια τυρί φέτα, 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε ψωμί, μπούκοβο, πιπεριά τσίλι και φρέσκα μυρωδικά. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε την τυροκαυτερή μας. Χτυπητή, τυροκαυτερή, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άλλοι την κάνουν κόκκινη, άλλοι την κάνουν λευκή, μπορείτε να την κάνετε όπως θέλετε. Και εξαρτάται καθαρά από τι? Από την πιπερία. Άμα η πιπερία είναι πράσινη, τότε θα βγει λευκή η τυροκαυτερή μας. Άμα η πιπερία είναι κόκκινη, θα βγει τι? Κόκκινη. Μερικοί προσθέτουν και πιπεριά φλωρίνης μέσα για το χρώμα επίτηδες, αλλά εγώ θα σας δείξω τον πιο εύκολο τρόπο και αυτό που μπορείτε να κάνετε όλοι σας. Δύο υλικά χρειαζόμαστε από το ψυγείο, φέτα και γιαούρτι. Λοιπόν, αυτά είναι τα υλικά μας. Δεν έχει τίποτα άλλο. Ούτε αλάτι βάζουμε, η φέτα μας είναι αλμυρή. Εύκολο, γρήγορο και μπορείτε να ετοιμάσετε όλοι σας. Τώρα, μιξεράκι. Επειδή η ποσότητα που έχουμε από φέτα και γιαούρτι δεν είναι πάρα πολύ, δηλαδή δεν κάνουμε έναν τόνο τυροκαυτερή, η ποσότητα από σκόρδο που θα βάλετε από τη μία σκελίδα είναι το 1 τρίτο. Κοιτάξτε, εδώ. Γιατί το σκόρδο πάντα πρέπει να θυμάστε ότι την ώρα που φτιάχνουμε μία κρύα σαλάτα δεν είναι τόσο δυνατό. Όσο περνάνε οι μέρες, τόσο περισσότερο δυναμώνει. Και αυτή τη σαλάτα δεν την κάνουμε για να τη φάμε όλη εκείνη τη στιγμή. Κάνουμε αρκετή σαλάτα, βάζουμε στο ψυγείο και κάθε φορά βγάζουμε λίγο για να σερβίρουμε το φαγητό μας. Οπότε πολύ σημαντικό είναι να μην το παρακάνετε στο σκόρδο. Θα βάλετε 1 τρίτο της κελίδας του σκόρδου, όχι παραπάνω. Θα ρίξουμε το ελαιόλαδο μέσα για να σπάσουμε το σκόρδο μας καλά. Στο γουδί να σας πω ότι θα γινόταν πολύ πιο εύκολα. Και τώρα, μπούκοβο ή πιπεριά κόκκινη. Και τα δύο. Ωραία. Άρα θα βάλω μισή πιπεριά και λίγο μπούκοβο. Θα βάλουμε λίγο μπούκοβο. Καλά, εξαρτάται με το πόσο καυτερό θέλετε να είναι η τυροκαυτερή σας, αλλά είναι τυροκαυτερή, οπότε πρέπει να είναι καυτερή. Η καλή αναλογία για να είναι η τυροκαυτερή είναι μια γεμάτη σε εισαγωγικά, κουταλιά του γλυκού μπούκοβο για αυτήν την αναλογία. Εγώ θα βάλω λίγο λιγότερο, εδώ πέρα θα βάλουμε δύο πρέζες ουσιαστικά μπούκοβο και θα ρίξουμε και το τσίλι. Βέβαια, άμα δεν έχετε τσίλι, θα βάλετε πράσινη πιπερίτσα καυτερή ελληνική, ωραία, μια χαρά κάνει τη δουλειά της. Και αν βάλετε και μπούκοβο, να ξέρετε ότι πάλι θα πάρει χρώμα η τυροκαυτερή σας. Θα γίνει έτσι κόκκινη, ωραία και σεξι. Τώρα, αυτά τα δύο υλικά φτάνουν για να κάνουν ροζουλή την τυροκαυτερή μας. Χτυπάμε πολύ καλά. Λοιπόν, χτυπάμε πολύ καλά. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό πάει πίσω και το μαγικό dressing θα μείνει εδώ. Γιατί αυτό ουσιαστικά θα μας δώσει όλη τη γεύση στην τυροκαυτερή μας. Τώρα, μείνανε τρία υλικά. Η φέτα, το γιαούρτι και το dressing που έχουμε ετοιμάσει. Η φέτα μας είναι ωραία σκληρή και μας αρέσει πολύ. Το γιαούρτι μας πρέπει οπωσδήποτε να είναι τι? Στραγγιστό. Άμα βάλουμε γιαούρτι που δεν είναι στραγγιστό, πρέπει να μειώσουμε την ποσότητα, γιατί το άλλο το γιαούρτι βγάζει νερά, οπότε θα αραιώσει πάρα πολύ την σαλάτα μας. Γι' αυτό το λόγο θέλω φετούλα καλή, στραγγιστό γιαούρτι και το dressing. Τώρα, όλα αυτά δεν τα βάζουμε ποτέ μα ποτέ σε μίξερ. Γιατί έχω δει πολλές φορές ότι όταν κάνουν τέτοιες σαλάτες, για να διευκολυνθούν όλοι, τα βάζουν μέσα σε ένα μίξερ και τα χτυπάνε. Η ομορφιά αυτής της σαλάτας είναι να τρως ολόκληρα κομμάτια chunks από τη φέτα μέσα, κομμάτια, και να υπάρχει και το dressing γύρω-γύρω, που το dressing γίνεται από το γιαούρτι και από όλα τα υπόλοιπα. Οπότε γι' αυτό και εσείς θέλω πάρα πολύ προσεκτικά να σπάσετε τη φέτα με τα χέρια σας, εδώ, σε κομμάτια. Ίσα-ίσα να σπάσετε τη φετούλα εδώ και κάποια μεγάλα κομμάτια να μείνουν, δεν μας πειράζει. Υπάρχουν πολλές τυροκαυτερές που δεν γίνονται καν με φέτα, απλά βάζουν επιδόρπιο γιαουρτιού και ουσιαστικά δίνουν την αψάδα, το κάψιμο από το τσίλι και την πουλάνε σαν τυροκαυτερή. Αυτή δεν είναι καυτερή, είναι γιαούρτο καυτερή. Οπότε, σπάσαμε τη φετούλα μας, θα ρίξουμε μέσα το γιαούρτι. Επαναλαμβάνω, οπωσδήποτε στραγγιστό. Τώρα μην με ρωτήσετε αν θέλετε να πάρετε 2% ή 3%. Στραγγιστό να είναι και ας είναι και 0%. Δεν πειράζει. Εντάξει, λοιπόν, και θα ρίξουμε το υπέροχο dressing μέσα. Εδώ. Εντάξει. Και τι θα κάνουμε τώρα? Ανακατεύουμε και είναι έτοιμη. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η τυροκαυτερή. Η πιο εύκολη σαλάτα που μπορείτε να κάνετε σπίτι. Βέβαια, κάναμε αρκετή. Κοιτάξτε εδώ. Μπορούμε να το βγάλουμε και σε ένα dip, άμα βλέπουμε έναν αγώνα ή οτιδήποτε άλλο, να έχουμε δίπλα πατατάκια και να βουτάμε μέσα. Αλλά αυτή η ποσότητα είναι αρκετή
για πολλές μέρες. Τώρα θα πρέπει να δοκιμάσω. Να σας πω ότι είναι υπέροχη. Και τώρα πρέπει να σερβίρω εδώ. Δεν θα βάλω πολύ. Φτάνει τόσο. Καταπληκτική. Φαίνεται εδώ. Δεν ρίχνουμε από πάνω ελαιόλαδο, ποτέ μα ποτέ. Γιατί η τυροκαφέ είναι πολύ ιδιαίτερη και έχει γιαούρτι και φέτα. Λοιπόν, τώρα θα κόψουμε το ψωμάκι μας από δίπλα. Εδώ, ωραίο ψωμάκι. Εδώ. Και πού είναι. Λίγο έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι από πάνω έχουμε κάτι καυτερό. Λίγο μπούκοβο, ίσως λίγο ακόμα τσίλι. Για να καταλαβαίνει ότι καίει ο κόσμος. Αυτό πρέπει να το δηλώνουμε από πάνω. Πάντα να το θυμάστε. Γιατί σε περίπτωση που κάνουμε ένα μπουφέ και έχουμε αυτή τη σαλάτα, μπορεί κάποιος να μην καταλαβαίνει ότι είναι καυτερή και να αρχίσει να τρώει και να λέει Παναγία μου, μετά τι έχει γίνει, αλλά είναι τυροκαυτερή. Οπωσδήποτε λίγο μυρωδικό από πάνω το χρειαζόμαστε. Λίγο θυμαράκι, λίγο ρίγανη, ό,τι σας αρέσει. Εδώ. Και σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε τι, ελαιόλαδο. Βουαλά. Τυροκαυτερή, special δική σας. Για την τυροκαυτερή. Στο μπλέντερ προσθέτουμε σκόρδο, ελαιόλαδο, μπούκοβο, πιπεριά τσίλι ψιλοκομμένη και χτυπάμε για να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Σε ένα μπολ ρίχνουμε φέτα σπασμένη σε κομμάτια, στραγγιστό γιαούρτι, το μείγμα από το μπλέντερ και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι. Για το σερβίρισμα, μεταφέρουμε την τυροκαυτερή σε ένα μικρό μπολ. Προσθέτουμε μπούκοβο, πιπεριά τσίλι ψιλοκομμένη και φρέσκα μυρωδικά. Συνοδεύουμε με ψωμί σε φέτες.